Ο Ζόραν Ζάεφ ξεκαθάρισε μέσα σε αποθέωση από τους υποστηριχτές του πως αυτοί που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, αυτοί αποφασίζουν. Ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός δεν πτωήθηκε από τη μικρή συμμετοχή, λέγοντας ότι θέλει να οδηγήσει τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Το δημοψήφισμα είναι το ανώτατο δημοκρατικό εργαλείο, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από αυτούς που πάνε να ψηφίσουν. Περιμένω πως οι βουλευτές του ΒΜΡΟ θα σεβαστούν τη δημοκρατική απόφαση της πλειονότητας των πολιτών που ψήφισε. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άλλο δημοκρατικό εργαλείο, που θα σημαίνει πρόορες δημοκρατικές εκλογές άμεσα. Η μικρή συμμετοχή οδήγησε την αντιπολίτευση να μιλά για στόπ του λαού στη συμφωνία και τους διαφωνούντες να πανηγυρίζουν. Η απεσταλμένη του Euronews στα Σκόπια, Φέι Δουλγκέρη, μεταδίδει. Μετά από μια σχεδόν αθόρυβη προεκλογική εκστρατεία και τη χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στο δημοψήφισμα, ο Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στη θέση του και ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας στη Βουλή, κάτι που σίγουρα θα πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις. Από τα Σκόπια για το Euronews, Φέι Δουλγκέρη.